Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, την κανονική ροή της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν 1η του Δεκέμβρη 2015 βαδίζουμε παρέα στα 20 χρόνια και έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν πολύ καλό μας φίλο, τον Στέργο Χατζηστέργο, ο άνθρωπος κλειδί για εμάς εδώ σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις και ό,τι έχει να κάνει με τις αθλητικές δράσεις του νησιού μας και τις εγκαταστάσεις. Στέργο μου, καλημέρα, χρόνια πολλά και σε σένα και καλό μήνα. Καλημέρα, Σάντι μου, χρόνια πολλά σε σένα, χρόνια πολλά στον Μπάρι Λαδικό και χρόνια πολλά και να τα εκατοστήσετε στο Ράδιο Πρώτο. Σας εύχομαι ολόψυχα στη θέση αυτή που κάθεσαι αυτή τη στιγμή, να κάτσουν σε λίγα χρόνια τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και τα δισέγγωνα του Πάρη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Στέργο μου. Θα ήθελα να μοιραστείς με τους φίλους ακροατές, διότι πολλές φορές μας έδινες αποτελέσματα, μας ενημέρωνες για τις αθλητικές δραστηριότητες, εγώ τότε δεν ήμουν αστυγό, έλειπα. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστείς κάποια ιστορία που θυμάσαι από το ραδιόφωνο με τους φίλους ακροατές. Πραγματικά όταν ήρθα στην ΚΟ, στο πρόσωπο του πατέρα σου βρήκα έναν πολύ καλό φίλο και έναν άνθρωπο που με στήριξε στα πρώτα βήματά μου και επαγγελματικά αλλά και ως υπάλληλος στα δημοτικά γήπεδα, όπως και όλοι οι συνάδελφοί σου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ κοντά μας, όπως είναι υπόπιο η Δανελάκη, που με στήριξαν στο έργο μου, στο δύσκολο έργο μου. Και είδαν φυσικά και τα παιδιά ότι και εγώ είμαι ένας άνθρωπος και παραμένω ένας απλός σε όλη μου τη ζωή. Δεν έχω ούτε έπαρση, ούτε αλαζονία. Δεν έχω αλλάξει ποτέ ό,τι και να έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Το οφείλω στην προσωπική μου εργασία, στην οικογένειά μου και φυσικά σε όλους εσάς που είστε πολύ καλοί φίλοι, αδέλφια θα έλεγα, και αδελφές μου σε ό,τι κάνω μέχρι τώρα. Πραγματικά συνεργάστηκα με το Ράδιο Πρώτο, με τον παπά σου, εσύ ήσουν στην Αθήνα, σε μεγάλα κανάλια των Αθηνών και αν δεν κάνω λάθος ήμουν τότε στο Α και καθημερινά τον έπαιρνα τηλέφωνο από το στάδιο, το σταθερό μου και τον ενημέρωνα για τα αθλητικά γεγονότα που θα λάμβαναν χώρα στο στάδιο και στα άλλα γήπεδα που ήμουν υπεύθυνος. Και ειδικά κάθε Παρασκευή και Δευτέρα είχα ένα εκτενές αφιέρωμα και τον ενημέρωνα για την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου, με κάθε τι που αφορούσε τον αγώνα, κάποια γεγονότα που δεν τα έβλεπε η κάμερα, μόνο το ανθρώπινο μάτι, τον ενημέρωνα. Παρασκήνιο, έτσι. Α, είσαι καλός ρεπόρτερ, Στέργο, λοιπόν. Και του πατέρας του άρεσε το παρασκήνιο, φυσικά χωρίς να θίξουμε κάποιους ανθρώπους, κάποιους πολιτές, πάντα με τον καλό τον λόγο. Τα παρασκηνιακά μας σχόλια ήταν για το καλό όλων. Και έτσι βρέθηκα να είμαι κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν, πολύ λίγο βέβαια, στο να δρεωθεί το Ράδιο Πρώτο στις συνειδήσεις και στις καρδιές όχι μόνο των ΚΟΝ, όλων των δεκανησίων, αλλά και εξ όσων γνωρίζω και τα σύνορα έχουν σπάσει, έχει φτάσει η φωνή σας και στην Τουρκία και φυσικά και σε άλλα νησιά πέραν των δωδεκανησίων. Και βεβαίως όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, έτσι. Μέσω διαδικτύου. Και είναι πάρα πολύ, ειδικά οι αιμογενείς, συγκινητικοί, έτσι. Εδώ και η συνάδελφος, η Πόπη Δανελάκη, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί η Πόπη είναι μέρος του Πρώτου 91 και 5, έχει τη δική της πορεία, την δική της ιστορία σε αυτό εδώ το μέσο και συνεχίζει βεβαίως να ενημερώνει καθημερινά τον κόσμο μέσω του της ιστοσελίδας costoday.com και θα τα πούμε και με την Πόπη συνέχεια πόσο συγκινητική είναι ειδικά η επαφή που έχεις με την ομογένεια και πόση τεχνολογία μας βοηθάει να έχουμε αυτή την επαφή. Και πόσο μάλλον όταν και εσύ και ο μπαμπάς σου είστε άνθρωποι της ομογένειας, είστε άνθρωποι που μεταλλογήσατε στην Αμερική και πραγματικά τα πρώτα του βήματα ο Πάρης θυμάμαι και στο παλιό στούντιο που βρισκόταν και στο κέντρο της πλατείας, στην πλατεία Ελευθερίας, με τις πάρα πολλές φωτογραφίες από τη ζωή του στην Αμερική, με το ράδιο στην Αμερική και πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία πριν λίγο, πριν μιλήσουμε, όταν η Πόπη και ο Μιχάλης σας έβγαζαν κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες που ο μπαμπάς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και εγώ μαζί του, διότι έβλεπα στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, του ιδιαίτερα αγαπητού ανθρώπου για μένα, τον αγαπώ πάρα πολύ τον μπαμπά σου. Το ξέρουμε και εμείς αγαπάμε. Τίποτα δεν πρόκειται να χαλάσει αυτή τη φιλία και αυτή την αγάπη, σαν πατέρα μου τον έχω το πάρει το λαδικό, που συγκινήθηκε και έλεγε με πόσο κόπο, με πόση πίκρα πολλές φορές κράτησε και ζει αυτό το πολύ ωραίο ράδιο, το Ράδιο Πρώτο,
Και φυσικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που η κόρη του, ένα άξιο παιδί για αυτόν και για όλους μας, συνεχίζει και έχει εξυγχρονίσει ακόμα περισσότερο τον σταθμό. Και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσένα, Σάντι μου, και στον μπαμπά σου και σε όσους σας αγαπάνε πραγματικά. Και εμείς σας αγαπάμε όλους. Να είστε καλά.